αστατικής οικονομίας και ανάπτυξης βιομηχανίων. Μετά από μια χρονιά πανδημίας που περιόρισε τις εκδηλώσεις του Δήμου μας, αποφασίσαμε φέτο να αναπτύξουμε ένα θεσμό που λειτουργεί 23 χρόνια στην πόλη μας. Πρόκειται για το θεσμό του Αγροτικού Αυγούστου, που ξεκίνησε το 1998 με σκοπό την ανάπτυξη των τοπικών αγροτικών προϊόντων. Φέτο, μαζί με την Περιφέρεια Πίκης, την αγροτοδιατροφική σύμπραξη της Περιφέρειας και το Επιμελητήριο των Χανιών, αποφασίσαμε να στηρίξουμε το θεσμό αυτών της αγροτοδιατροφικής και να τον συνεχίσουμε με έναν αέρα ανανέωσης ώστε να συλλαβίζει με τις σύγχρονες τάσεις. Σκοπό μας δεν είναι μόνο η ανάδειξη και η έκθεση των αγροτικών προϊόντων, αλλά να ενισχυθούν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την αγροτική γη, να ενημερωθούν, να δικτυωθούν, να βελτιώσουν τις πρακτικές τους. Συνδυάζοντας την έκθεση των αγροτικών προϊόντων μαζί με την κατάρτιση των παραγωγών και τον πολιτισμό που πλαισιώνει τις παραγωγικές δραστηριότητες, δημιουργούμε φέτο ένα φεστιβάλ που τοποθετεί τα Χανιά στο φεστιβαλικό χάρτη της χώρας και ένα παραπάνω την καλοκαιρινή σεζόν. Ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί και θα φιλοξενήσει το Φεστιβάλ Υγείας είναι ο εκθεσιακός χώρος της Αγιάς, του Δήμου μας και της Περιφέρειας. Ο χώρος αυτός επιλέχθηκε για τρεις και μόνο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ξέρουμε ότι είμαστε σε ένα στάδιο της πανδημίας. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι ο μόνος χώρος που μπορεί να μας διασφαλίσει την δημόσια υγεία και να μπορούμε να εφαρμόσουμε τα όποια μέτρα ισχύουν τότε για την πανδημία. Ο δεύτερος λόγος, είπαμε, όπως προανέφερα, επειδή φέτος το Φεστιβάλ Υγείας θα ανοίξει τα πανιά του και θα φιλοξενήσει και άλλες είδους δράσεις, όπως χωρίες, ιδρύματα και σεμινάρια και μερίδες για τους αγρότες, εκτός την έκθεση, είναι ο μόνος χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει ένα τέτοιο μέγεθος του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι ο συγκεκριμένος χώρος πλέον είναι αδειοδοτημένος, έχει πρόσβαση για όλους, έχει θέσεις πάρκινγκ και εξυπηρετεί όλους τους πολίτες των Χανίων με τις ανάγκες τους. Φέτος λοιπόν, τον Αύγουστο και συγκεκριμένα την Τετάρτη 25 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 29 Αυγούστου, δίνουμε ακόμα μια χρονιά ένα ραντεβού για τη γη, ραντεβού για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη γη. Αυτό είναι στο σημείο που θα συναντηθούμε του Εκθεσιακού Κέντρου Αγιάς και θα ζήσουμε το δικό μας φεστιβάλ, το Φεστιβάλ Υγείας. Μιλάμε ένα νέο εγχείρημα, ένα εγχείρημα ανανέωσης και ανάπτυξης περαιτέρω του θεσμού που γίνεται τα τελευταία χρόνια στα Χανιά, που βέβαια πέρυσι δεν έγινε. Και φέτο τολμούμε παρά τις αβεβαιότητες, τις συγκυρίες. Έχουμε λοιπόν ένα νέο θεσμό, συνέχεια του προηγούμενου, που έχει διαφορετικό όνομα, όπως αναφέρθηκε ο Φεστιβάλ Υγείας, άνθρωποι και προϊόντα. Η αλλαγή του ονόματος σηματοδοτεί την διεύρυνση και του χαρακτήρα του θεσμού αυτού, αλλά και είναι στη λογική της αποδέσμευσης του θεσμού αυτού από το χρονικό περιορισμό της εξαγωγής του να γίνει μέσα στον Αύγουστο. Γιατί μπορεί άλλες περιόδους, είτε να γίνει λίγο νωρίτερα, είτε λίγο αργότερα. Σε αυτή την προσπάθεια, η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων έχει αποφασίσει να παίξει ένα πιο ενεργητικό ρόλο. Και ένα ρόλο ιδιαίτερα μέσα από την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία που σας ανέφερα, που είναι και ο ιδιοκτήτης του χώρου που θα διοργανωθούν αυτές τις εκδηλώσεις. Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, έχει να κάνει και με την πιο ενεργητική συμμετοχή και στήριξη αυτής της δραστηριότητας, την οποία φιλοδοξούμε και σαν Περιφέρεια, αλλά και σαν και ο Δήμος Χανίων και το Επιμελητήριο, να τον αναδείξουμε ένα θεσμό όλου του νομού, όλης της περιφερειακής ενότητας. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και φέτο. Γι' αυτό και το κάλεσμα που έχει γίνει για συνδιοργάνωση δεν αφορά μόνο το Πολυτεχνείο, το οποίο ήδη έχει αποδεχτεί τη συμμετοχή του στην διοργάνωση και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο, αλλά αφορά και τους Δήμους του Νομού Χανίων που καλούνται και έχουν ήδη εκφράσει μια θετική διάθεση να συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση και με περίπτερα, αλλά και ως συνδιοργανωτές σε έναν βαθμό.
Αυτός είναι ο γενικότερος στόχος αυτής της προσπάθειας που ξεκινάμε φέτος. Φεστιβάλ λοιπόν γης, άνθρωποι και προϊόντα, έτσι που με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να σηματοδοτήσουμε τη σχέση, μια ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη, τη σχέση δηλαδή των προϊόντων μας με τον πολιτισμό και όλη τη δραστηριότητα που αναπτύσσει στον αγροτικό χώρο. Αυτή είναι μια πιο ολιστική προσέγγιση για την διοργάνωση και όχι μόνο για την διοργάνωση, αλλά και για την ανάπτυξη του τόπου μας, για το αύριο του τόπου μας. Και στο κέντρο αυτής της προσπάθειας είναι τα αγροδιατροφικά προϊόντα και η κριτική διατροφή, ένα κομβικό στοιχείο, ταυτοτικό θα έλεγα στοιχείο της Κρήτης και των προϊόντων της. Έτσι λοιπόν στην προσπάθειά μας αυτή η δραστηριότητα θα είναι πολύ επίπεδη και θα κινείται σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο εμπορικός άξονας, όπου εκεί θα περιοριστούν τοπικές αλλά και γενικότερα κριτικές επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να παρουσιάζουν τα προϊόντα τους στους ντόπιους αλλά και ξένους επισκέπτες της διοργάνωσης με σκοπό να ενισχύσουν και την εξωστρεφιά τους. Και δεν θέλω να σας πω ότι η προοπτική μας είναι και σε επόμενες διοργανώσεις να καλυφθούν και ξένοι πρεσβευτές, εμπορικοί ακόλουθοι, ούτως ώστε να στηρίξουμε στην πράξη αυτή την εμπορική δραστηριότητα. Στο δεύτερο άξονα θα συμμετέχουν τοπικοί μικροί παραγωγοί, πιστοποιημένοι βέβαια και αδειοδοτημένοι, οικοτεχνικές και χειροτεχνικές δράσεις, όπου εκεί θα μπορεί να γίνεται και πώληση προϊόντων. Ο τρίτος άξονας είναι ο άξονας των ερευνητικών ιδρυμάτων και των φορέων που έχουν να κάνουν με την παραγωγή στον αγροτικό χώρο και αποσκοπεί αυτός ο άξονας να συμβάλλει στην ενημέρωση των παραγωγών για τις νέες εξελίξεις στην αγροτική παραγωγή, γιατί θέλω να τονίσουμε εδώ ότι βασικό στοιχείο της αρτιακής μας προσπάθειας και σαν περιφέρεια είναι να συνδέσουμε την έρευνα και την καινοτομία με την παραγωγική δραστηριότητα και ιδιαίτερα στον αγροτικό χώρο. Τέλος, ο τέταρτος άξονας είναι ο άξονας του πολιτισμού, όπου εδώ θα δώσουμε τη δυνατότητα σε πολιτιστικές ομάδες, κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις του πολιτισμού, και όχι μόνο τοπικούς, αλλά και ευρύτερα, να δώσουμε, να αποτυπώσουμε την κουλτούρα μας, τη ζωή μας, τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε και πρέπει σαν κριτικοί να βλέπουμε την δράση μας και τη λειτουργία και στον αγροτικό αλλά και στον αστικό χώρο. Αυτοί οι τέσσερις άξονες, οι οποίοι θα κάνουμε το εγχείρημα φέτο να αποτυπωθούν στο βέλτιστο δυνατό βαθμό, γιατί έχουμε και περιορισμένο περιθώριο στη δραστηριότητα αυτή, φιλοδοξούμε και στα επόμενα χρόνια πραγματικά να εξελίξουν αυτό το θεσμό σε ένα πολύ μεγάλο γεγονός εμπορικής, πολιτισμικής και παραγωγικής σημασίας. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι η πρώτη μας προσπάθεια που ξεκινάμε σήμερα και πιστεύουμε να μας επιτρέψουν οι συγκυρίες πραγματικά να γίνει όπως πραγματικά το έχουν σχεδιάσει οι φορείς που διοργανώνουμε αυτή τη δράση. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Μουτάκη από το Επιμελητήριο να πει και σε σχέση με τον εμπορικό άξονα και σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα τη διοργάνωση. Το Επιμελητήριο Χανίων δεν θα μπορούσε προφανώς να λείπει από μια τέτοια διοργάνωση και να στηρίξει αυτή την αναγέννηση της διοργάνωσης που για τα προηγούμενα 23 χρόνια υπήρχε στην πόλη μας και αποτελούσε ένα σημαντικό γεγονός των παραγωγικών φορέων του τόπου. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα είναι να μετεξελίξουμε στην ουσία αυτή την διοργάνωση σε κάτι ευρύτερο, κάτι πιο ολιστικό. Οι λόγοι, ο τρόπος με τον οποίο το κάνουμε είναι όπως ανέφερε και την Περιφερειάρχη, με το να εμπλέξουμε σε αυτή τη διαδικασία τόσο τα ερευνητικά ιδρύματα όσο και παραγωγικούς φορείς από όλες τις πλευρές της επιχειρηματικότητας, είτε αυτό είναι η πρωτογενή παραγωγή, είτε αυτό είναι τα ποιήση, είτε αυτό είναι εμπόριο. Ο ρόλος τώρα του Επιμελητηρίου σε αυτή τη διαδικασία είναι να ενεργοποιήσει τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Όσο περισσότερες επιχειρήσεις μπορούμε. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτό είναι οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν είτε εκθεσιακά εκθέτοντας προϊόντα τους, είτε στο εμπορικό σκέλος της έκθεσης, είναι να κατεβάσουν την αίτηση που υπάρχει τόσο στο site του Επιμελητηρίου, όσο στο site του Δήμου, όσο και στο site της Περιφέρειας,
συμπληρώνουν αυτή την αίτηση και την αποστέλνουν μέχρι τις 5 του Αυγούστου στο email που έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό, που είναι το festivalgispapakihania.gr. Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση, μπορούν να την παραδώσουν στο Μέγαρο Πάνθεων, στον πρώτο όροφο στο Τμήμα Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων, από τις 8 μέχρι τις 3 καθημερινά. Είναι σημαντικό να πούμε ότι προκειμένου να ενισχύσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων, πήρα μια σημαντική απόφαση να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες μπαίνουν μόνο στο σκέλος της έκθεσης, χωρίς να συμμετέχουν στο εμπορικό κομμάτι, και αυτό είναι το να μην έχουν το παραμικρό κόστος για τη συμμετοχή τους. Δεν επιβαρύνουν δηλαδή με το κόστος του περιπτέρου. Αυτό έχει συμβαίνει μόνο για τις επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στο εμπορικό σκέλος της έκθεσης.